Ερμής αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι το ίδιο γήπεδο που χρησιμοποιούν, φτάει το παιχνίδι, το Αμόχωστος. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, θα κυνηγήσουν με πάθος οι ομάδες την νίκη. Ανοιχτό μάτς. Ανοιχτό μάτς, όπως το έχεις πει. Δύο ομάδες οι οποίες θα έλεγα αγωνίζονται στην ίδια έδρα, δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν, έχουν τους κοινούς στόχους, θα έλεγα, αποφυγή της διαβάθμισης και όσο πιο ψηλά να πάνε. Ο Ερμής με την αλλαγή του προπονητή, με τον φίλο τον Απόστολο Μακρύδη, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι με νίκη, έχασε από την ΑΕΛ. Νιώθω ότι θα θέλει και αυτός να συνεχίσει μια θετική πορεία. Από την άλλη όμως, έχουμε μια ομάδα απέναντι, η οποία μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, γι' αυτό είχε κάνει και την τελευταία ομάδα. Με εντυπωσίασε με τον Απόλλωνα πάντως, Σαλαμίνα. Είναι μια ομάδα όμως, εντάξει, δεν διατηρά μια σταθερότητα, Μάκη, γι' αυτό είχα αναφέρει ότι μας έχει δείξει μια Σαλαμίνα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο και ανά πάσα στιγμή να έχει μια κακή εμφάνιση. Τουλάχιστον δεν μας έχει δείξει αυτόν το φαινόμενο στη φετινή χρονιά. Να δούμε και το πρώτο παιχνίδι, την απόδοση που είχε με την Ομόνοια, ασχέτως της ήττας. 3-1 κέρδισε, χάσε 5-3. Νιώθω ότι θα είναι όντως ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι εθνικές που έρχονται από δύο σερίνικες. Η Αγία Νάπα και με Απόλλωνα, το θεωρείς έτσι το παιχνίδι σημαντικό αν κάνει ένα τρίτο δεύτερη νίκη? Το θεωρώ σημαντικό ιδίως από πλευρά Ερμή. Ο Ερμής θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιήσει τους στόχους του, έχει κυνηγήσει τα πολύ ψηλά και νιώθω ότι δεν τον παίρνει πλέον, τουλάχιστον και στη δεδομένη στιγμή του προαθλήματος, να έχει ακόμα χάσει κι άλλους βαθμούς. Καινούργια ομάδα, και μια και άλλη φυσικά. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το άσχημο, Μάκη, που συζητούμε τα τελευταία χρόνια. Ιδίως αυτές οι ομάδες ίσως να μην έχουν και την οικονομική δυνατότητα να κρατούν και να κάνουν. Ακριβώς είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσα. Ξυλώνονται κάθε χρόνο και νιώθω ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία χρόνο με το χρόνο να σταθεροποιήσουν, θα έλεγα, έναν κορμό δυνατό για να χτίζουν πάνω σε αυτό.